Το έργο για την κατασκευή του δικτύου φυσικού αερίου στην Καβάλα έχει προπολογισμό 6,4 εκατομμύρια ευρώ και συγχρηματοδοτείται από κεφάλαια τη ΔΕΔΑ, θηγατρική τη ΔΕΠΑ και από πόρου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το έργο ύψου 6,4 εκατομμυρίων ευρώ που συγχρηματοδοτείται από κεφάλαια τη ΔΕΔΑ και πόρου από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, επιχειρησιακό πρόγραμμα. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ΕΣΠΑ, 2014-2020 αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την παροχή προσιτή και καθαρή ενέργεια στου κατοίκου τη Καβάλα. Οι ΔΕΔΑΚΙ, εμπλεκόμενε τοπικέ αρχέ, τόνισαν ακόμη ότι το έργο θα αλλάξει τη ζωή των κατοίκων τη Καβάλας προ το καλύτερο, ενώ παράλληλα θα στηρίξει τι επιχειρήσει, εξασφαλίζοντα ένα βιώσιμο αποτέλεσμα για την τοπική κοινωνία και το περιβάλλον. Ο Αντιπεριφερειάρχη Ενέργεια και Περιβάλλοντο Ανατολική Μακεδονία Κεδράκη Δράκη Χρήστο Γάκη υπογράμμισε στην ομιλία του: Η σημερινή είναι μια ξεχωριστή μέρα για την Καβάλα και του κατοίκου τη, αλλά και για εμένα προσωπικά και η αιτία είναι η υλοποίηση του φυσικού και η αιτία είναι η υλοποίηση του δικτύου φυσικού αερίου. Οι λόγοι είναι πολύ και σημαντικοί και θα προσπαθήσουν να του απαριθμίσουν συντομία συντομία. Ο πρώτο είναι ότι σήμερα εγκαινιάζεται ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο υποδομή, το οποίο δίνει στα νοικοκυριά και τι επιχειρήσει πρόσβαση σε φθηνή και καθαρή ενέργεια. Ο δεύτερο λόγο έχει να κάνει με το γεγονό ότι όλο αυτό το έργο ξεκίνησε και ολοκληρώνεται επί των ημερών μου ω Αντιπεριφερειάρχη Ενέργεια. Έχω ω πεποίθηση ότι θα πρέπει η ενασχόλησή μα με την αυτοδιοίκηση να στοχεύει στην υλοποίηση μεγάλων έργων που έχει ανάγκη η κοινωνία και σηματοδοτούν μια πορεία καλύτερη ποιότητα ζωή και ανάπτυξη. Οπότε λειτουργώ πάντα προ αυτήν την κατεύθυνση. Τέλο, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσω ότι υλοποιούμε ένα μεγάλο έργο με τον καλύτερο σχεδιασμό και για τον σκοπό αυτό διέθεσα χρόνο και άσκησα πιέσει προ κάθε εμπλεκόμενο, ώστε να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό και με τη μικρότερη επιβάρυνση στην καθημερινή λειτουργία τη πόλη. Πέτυχαν όλοι οι στόχοι και αισθάνομαι περήφανο για το έργο που επιτελέσαμε. Ένα έργο που πολλαπλασιάζει τι αναπτυξιακέ πρόπτικε τη Καβάλλα. Η κατασκευή του δικτύου διανομή φυσικού αερίου 66 χιλιομέτρων στην Καβάλα προχωρά με ταχύ ρυθμού και θα ολοκληρωθεί εντό του 2024. Οι πρώτε συνδέσει των καταναλωτών θα πραγματοποιηθούν στα μέσα Οκτωβρίου εγκαίρω για να καλύψουν σημαντικό μέρο των ενεργειακών αναγκών των κατοίκων για τον επερχόμενο χειμώνα. Η Καβάλα πλέον είναι η πέμπτη πόλη στην περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία Κεθράκη, Δράμα, τη Ξάνθη και τη Κομωτινή, ενώ σύντομα θα προσθεθεί και η οριστίαδα. Συνολικά οι επενδύσεις σε αυτές τις έξι πόλεις ανέρχονται σε 44 εκατομμύρια ευρώ με την κατασκευή 496 χιλιόμετρων δικτύου και περισσότερες από 11.500 συνδέσεις καταναλωτών από τον οικιακό, εμπορικό και βιομηχανικό τομέα. Ο Περιφερειάρχη Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Χρήστο Μέτριο, χαιρέτησε την έναρξη λειτουργία του δικτύου με τη δήλωσή του: Σήμερα που η Περιφέρεια Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο, η κοινωνία της περιοχής μας θα ήταν άδικο να μην μπορεί να υποφεληθεί από τα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου. Η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ τη περιφέρειά μα του έργου ανάπτυξη δικτύων φυσικού αερίου σε έξι πόλει, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Αλεξανδρούπολη και Οριστιάδα, και η έναρξη κατασκευή του έργου ήταν αποτέλεσμα συστηματική προσπάθεια ετών τόσο από την περιφέρειά μα, όσο από τη ΔΕΔΑ και το Υπουργείο Περιβάλλοντο και Ενέργεια. Σήμερα, λοιπόν, η πόλη τη Καβάλα αποκτά το δικό της δίκτυο φυσικού αερίου. Νοικοκυριά, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια θα υποφεληθούν από τη χρήση μιας μορφής ενέργειας που είναι οικονομικότερη και πιο φιλική στο περιβάλλον. Θέλω να ευχαριστήσω τη ΔΕΔΑ και τη Διευθύνουσα Σύμβουλο για την πολύ καλή συνεργασία μας, τονίζοντας πως είναι σημαντικό η υλοποίηση του έργου να επιταχυνθεί και να υπάρχει λιγότερη δυνατή όχληση στην καθημερινότητα των πολιτών.